Έχετε πολλούς αλέξιδες, βρε Δημήτρη, στην εκπομπή. Όχι, τρόπος του λέγει. Λοιπόν, επικοινώνησα πριν από λίγο με το οικογενειακό περιβάλλον της Μαριαλένας. Η κυρία Γεωργία, από ό,τι μαθαίνω, είναι πάρα πολύ ενοχλημένη με όσα λέγονται και όσα γράφονται τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο. Καλά, τώρα αυτό που γίνεται όμως είναι και που μας μεταφέρει συνέχεια είναι και λίγο αστείο, να ξέρεις. Γιατί, για ποιο λόγο. Θα σου πω, τελείωσε το ρεπορτάζ και θα σου απαντήσω. Και μαθαίνω επίσης ότι σκοπεύει μέσα στις επόμενες μέρες να προσπαθήσει να επικοινωνήσει και πάλι με την παραγωγή για να τη στείλει ένα μήνυμα το οποίο θα αλλάξει τον τρόπο σκέψης της. Ναι, είναι ενοχλημένη γιατί. Αν πρέπει να είναι ενοχλημένο με κάποιον, η μαμά της Μαριαλένας ή η αδερφή της, καταλαβαίνω ότι οι γονείς, παιδιά, πολλές φορές διαφωνούν με τις επιλογές των παιδιών. Όμως τα παιδιά, όταν είναι ενήλικα, αποφασίζουν αυτά τι θα κάνουν για τη ζωή τους. Μπορεί ο γονιός πολλές φορές να έχει άλλη άποψη. Μα είναι ενοχλημένη για αυτά που γράφονται. Ναι, δεν είναι ενοχλημένη. Είναι ενοχλημένη τίποτε που δεν είναι στηριγμένο στην πραγματικότητα. Να είμαστε ειλικρινείς. Είναι ενοχλημένη στην πιθανότητα επανασύνδεσης της Μαριαλένας με το Σάκη. Αν λοιπόν αυτό ισχύει, δεν φταίει ούτε η παραγωγή, ούτε ο Ατσούν. Ο Ατσούν θέλει να κάνει reality, θα εκμεταλλευτεί τα πάντα. Αυτόν το reality. Δεν φταίει κανένας. Και τις υπογραφές που έχουν βάλει οι παίκτες σε εκμεταλλεύονται. Λοιπόν, δηλαδή, ακριβώς. Δεν έχει ξαναγίνει όμως σε άλλο παίκτη, σε μια μικρή κοπέλα, να τις βάλουν τον πρώην της για να πρέπει να διαχειριστεί τέτοιες συναισθηματικές. Ναι, αλλά λέει ότι η μαμά ή η αδερφή, τέλος πάντων, με ποιον μίλησε ο Αλέξης, είναι ενοχλημένες με αυτό που γίνεται στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο κάνει η μητέρα της είναι πολύ ενοχλημένη με σχόλια που έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί. Γιατί είναι ενοχλημένη. Παιδιά, το διαδίκτυο κάνει πλάκα. Με τις ζωές των άλλων ανθρώπων, αυτό είναι το διαδίκτυο. Και από την άλλη, δεν νομίζω κάποιος να μιλάει άσχημα για τη Μαριαλένα. Απλώς σαν μαμά, ορίστε, λέει, γιατί τώρα το παιδί μου να πρέπει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Μπήκε σε ένα παιχνίδι, ωραία, για να αγωνιστεί, έχει και λίγο reality. Απλώς αυτό που έτυχε στη Μαριαλένα δεν έχει τύχει ποτέ σε κανέναν άλλον. Αυτό. Και αυτοί οι γονείς δεν έχουν οικειότητα ούτε με τα social media, ούτε με την έκθεση τηλεόραση, ούτε ξέρουν να τα χειρίζονται και να τα φιλτράρουν στο δικό τους το μυαλό. Πάντως να επαναλάβω αυτό που είπα και στο Βαγγέλη, ότι δεν σχολιάζουμε εμείς λεγόμενα. Βλέπουμε. Τώρα, αν υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν βλέπουμε. Σωστό. Και μας δίνουν μόνο τη μία κατεύθυνση, το ότι τα έχουν έρθει κοντά. Οκ, το ακούω. Ποια γυναίκα λέει ότι είναι. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη.